Αθώοι. Λόγω αμφιβολιών κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ. Είναι αδέλφια. Είχαν συλληφθεί τον Απρίλιο του 2023 για εκτέλεση συμβολέου θανάτου. Κατά την εγόρευσή της, η εισαγγελέα είχε ζητήσει την ενοχή των δύο αδερφών. Όμως, κατά την ακροματική διαδικασία, δεν προέκυψαν ενδείξεις ενοχής. Στο ρεπορτάζ θα δούμε τις αντιδράσεις των συγγενών του δημοσιογράφου. Με πλειοψηφία 5-2 και 6-1, το δικαστήριο αθώωσε τα δύο αδέλφια που είχαν κατηγορηθεί ότι σκότωσαν τον δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάζ. Οι δύο κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν λόγω αμφιβολιών. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει δικαίωση στο θάνατο. Για μένα ο Γιώργος λείπει από δίπλα μας, από τη ζωή μας, από το παιδί μας, από την οικογένειά μας, από την αγκαλιά μου. Η εισαγγελέας είχε προτείνει την ενοχή και των δύο. Είχε υποστηρίξει ότι δεν ήταν απλή ανθρωποκτονία, αλλά δολοφονία που συνδεόταν με το οργανωμένο έγκλημα. Ενώ είχε αποδώσει το κίνητρο της δολοφονίας του δημοσιογράφου στο ενδεχόμενο αποκαλύψεων από τον έμπειρο αστυνομικό ρεπόρτερ. Προφανώς και είναι σεβαστή. Θέλω να πω όμως ότι το κράτος δικαίου είναι σε ανοιχτό πόλεμο με το οργανωμένο έγκλημα. Έχουμε θύμα ένα δημοσιογράφο. Δεν μπορεί να μένουν σκιές, υπονοούμενα και γκρίζες ζώνες. Σεβόμαστε την απόφαση της δικαιοσύνης. Θα περιμένουμε όμως. Έχουμε υπομονή και θα περιμένουμε να βρεθούν οι φυσικοί και οι ηθικοί αυτούργοι. Ο Γιώργος Καραϊβάζ δολοφονήθηκε στις 9 Απριλίου του 2021 έξω από το σπίτι του στον Άλιμο. Από δύο άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο. Δύο χρόνια αργότερα οι αρχές συνέλαβαν τα δύο αδέλφια. Δεν μπορούμε παρά να σεβαστούμε την απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Δεν έχει τελειώσει όμως ακόμα η υπόθεση. Η κοινωνία των πολιτών θέλει απαντήσεις. Η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να τις δώσει. Στο άκουσμα της αθωωτικής απόφασης, οι δύο άνδρες ξέσπασαν σε κλάματα και αγκαλιάστηκαν. Δικαιωθήκαμε σε αυτό που από την πρώτη στιγμή, χωρίς καμία διάρρηξη της στάσεώς μας, έχουμε πει ότι δεν είχαν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία κατηγορήθηκαν. Οι ηθικοί αυτούργοι για τη στιγερή δολοφονία δεν έχουν εντοπιστεί, ενώ η υπόθεση έχει απασχολήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς αναφέρεται και στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου. Βλέπουμε τη δικαστική μας διδάκτρια Άννα Κανδύλη. Άννα, επί της ουσίας, επιστρέφουμε στο μηδέν μετά την απαλλαγή των δύο κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Καραϊβάζ. Και το ερώτημα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Ναι, επιστρέφουμε στο μηδέν, εκτός αν η εισαγγελία, η μόνη που έχει αυτή τη δυνατότητα, ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, γιατί οι συγγενείς του Γιώργου Καραϊβάζ δεν μπορούν να το κάνουν, οι συγγενείς που παρέστησαν στο δικαστήριο προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η εισαγγελία λοιπόν μπορεί να ασκήσει έφεση, καθώς η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη. Όμως, Κατερίνα, η υπόθεση αυτή δεν κλείνει. Ακόμα και έφεση να μην ασκήσει εισαγγελία, υπάρχει ένα σκέλος ανοιχτό. Υπάρχει το σκέλος που αφορά τους ηθικούς αυτούργους. Μετά τα ευρήματα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, η αρχή είχε βρει κάποια εμβάσματα να πηγαίνουν στους λογαριασμούς των δύο αδελφών που σήμερα απαλλάγησαν λόγω αμφιβολιών. Είχε βρει λοιπόν κάποια εμβάσματα μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου. Αυτό ερευνάται από την οικονομική αστυνομία. Μάλιστα, κάποια ποσά είχαν μπει και από μια εταιρεία με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη γίνει αίτημα δικαστικής συνδρομής προκειμένου να δοθούν τα στοιχεία, δηλαδή ποιος είναι πίσω από αυτή την εταιρεία. Ίσως από αυτό το σκέλος της έρευνας να μάθουμε τελικά τι έχει γίνει. Ακριβώς. Άννα Κανδύλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.